Ο τελευταίος κόπελος που θα επιτρέψει την έναρξη του έργου αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου της πόλης ξεπεράστηκε από τον Δήμο Χανίων. Η σημερινή απόφαση του 7ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της ουσίας επικυρώνει τη διαγωνιστική διαδικασία, κάνοντας δεκτή την αίτηση ανάκλησης που είχε υποβάλει ο Δήμος και η νομική του υπηρεσία. Νομίζω ότι είναι μια θετική μέρα για τα Χανιά, για ένα έργο το οποίο παρακολουθούν την εξέλιξή τους με αγωνία οι καταστηματάρχες πρώτα και κύρια, αλλά και το σύνολο της χανιώτικης κοινωνίας. Ο χειρισμός από νομική άποψη ήταν απολύτως ορθός. Και όπως είχα διατυπώσει επιλέξει, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι αυτή η υπόθεση από νομική άποψη θα πάει καλά. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, η οποία έθετε κόλλημα στην υπογραφή του σχεδίου με την εταιρεία που έχει αναδειχθεί ως ανάδοχος, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Χανίων στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, μέσω της νομικής του υπηρεσίας, ο Δήμος είχε ήδη καταθέσει προσφυγή ανάκλησης. Τα αντανακλαστικά που επέδειξε η κινητοποίηση στελεχών του Δήμου έφεραν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, αποτρέποντας το σενάριο που θα τίναζε το έργο στον αέρα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά λεπτό θέμα και το οποίο έχει προκύψει, αν θέλετε, από την κακή διατύπωση του νόμου όπως τότε ίσχυε. Συνεπώς υπήρχε μια αμφισημία στην εφαρμογή του νόμου. Στοχευμένα λοιπόν, αυτό που έγινε ήταν να σηκώσουμε τα μανίκια, ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δαμιανάκη, κατάφεραν άμεσα να συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο έφεσης και μέσα σε λιγότερο από 20 μέρες να ανατρέψουμε αυτήν την αρνητική ομολογουμένως απόφαση. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου οι καταστηματάρχες καλούνται να έχουν εκενώσει τους χώρους που μισθώνουν στη δημοτική αγορά, ώστε αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Αυτό το μνημείο, το εμβληματικό μνημείο, ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί. Είναι ένα πολιτισμικό, πολιτιστικό, οικονομικό και, αν θέλετε, μείζωνο σημασίας έργο για τα Χανιά. Η τεχνική υπηρεσία έχει κάνει τη μισή δουλειά για την αγορά. Από εδώ και πέρα είναι η επίβλεψη τα επόμενα 2 χρόνια. Με ανακούφιση υποδέχτηκαν την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς, οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη το έργο να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Άρα λοιπόν τώρα δίνεται η ευκαιρία με την ανακατασκευή η αγορά να ξαναγίνει όπως πρέπει να είναι. Μια αγορά η οποία θα αναδεικνύει τα κριτικά προϊόντα, μια αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μέσα και τα τρόφιμα και γενικά ό,τι άλλο παραδοσιακό η Κρήτη παράγει τα τελευταία χιλιάδες χρόνια. Σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Ιμανδυράκης επανέλαβε τη δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντι στους καταστηματάρχες ότι αμέσως μετά τις γιορτές, πιθανότατα στα μέσα Ιανουαρίου, θα υπογραφεί η τελική σύμβαση και θα αρχίσουν οι εργασίες.